Δική μου χαρά είναι η παρουσία σήμερα εδώ στις Σάπες, στο Δήμο Σαπών Μαρονίας, βεβαίως και η υπογραφή των φίλων του Αρχαίου Θεάτρου της Μαρονίας και η προώθηση έτσι ώστε αυτό να γίνει πολιτιστικό μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και να αξιοποιηθεί κατάλληλα. Και βεβαίως μαζί με τα υπόλοιπα προβλήματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής, τα ζητήματα της ανεργίας, των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων, τα θέματα της αγροτικής παραγωγής και των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η μικρή και μεσαία αγροτιά, αλλά και άλλα κοινωνικά στρώματα εδώ στις περιοχές. Αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος σε άλλα ζητήματα που τέθηκαν, μου έδωσε και το υπόμνημα για να κάνουμε παραπέρα ενέργειες στη Βουλή με ερωτήσεις, επερωτήσεις, με παρεμβάσεις στους υπουργούς και στην κυβέρνηση αλλά και στην περιφέρεια γενικότερα, ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν αυτά. Θα ήθελα να αναφερθώ εκτός από το ζήτημα της ολοκλήρωσης του φράγματος, το ζήτημα της υδροδότησης που πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί για αυτό το σκοπό και της άρδευσης των αγροτικών καλλιεργειών, είναι σημαντικό ζήτημα εδώ, όπως επίσης και της δρομολόγησης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Μαρόνιας με τη Σαμοθράκη, που θα βοηθήσει γενικότερα εδώ την περιοχή, αλλά και άλλα προβλήματα στα οποία ήδη αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε αυτά να γίνουν πράξη το επόμενο διάστημα. Λίγο ένα σχόλιο για τις εξελίξεις που έχουμε στον υγειονομικό τομέα, γιατί βλέπουμε ότι έχει εγκουμπήσει και τη Ροδόπη, ακόμα και το πρόγραμμά σας επηρέασε. Δυστυχώς, όπως είχαμε προβλέψει, να μην γινόμαστε βέβαια μάντης κακών, όμως το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει και το πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκε όλη αυτή η περίοδος των περιοριστικών μέτρων της καραντίνας, του πρώτου κύματος του κορονοϊού, για να προετοιμαστεί και να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας για ένα πιθανό δεύτερο κύμα, που είναι πιθανόν να έρθει. Μακάρι να είναι μόνο τώρα και να αφορά συγκεκριμένες τοπικές κοινωνίες, αλλά δεν αποκλείεται και όσο προχωράει ο καιρός και από το φθινόπωρο να έχουμε ένα πιο ισχυρό κύμα πανδημίας. Και βεβαίως εδώ χρειάζεται ενίσχυση των νοσοκομείων μας, στήριξη των γιατρών και των νοσηλευτών με όλα τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζονται και τις υποδομές, αλλά κυρίως με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ιατρικού και νοσηλευτικού και άλλων ειδικοτήτων διοικητικού προσωπικού που χρειάζεται ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία μας σωστά. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή και από αυτή τη σκοπιά στηρίζουμε και τις αγωνίες, τις ανησυχίες και τις αγωνιστικές κυρίως κινητοποιήσεις που κάνουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση ή διάφοροι άλλοι τους αντιμετωπίζουν καθυβρίζοντάς τους, λέγοντας ότι δεν χρειάζονται αγώνες. Μα μόνο με τον αγώνα και την πίεση μπορεί να υλοποιηθούν αυτά τα οποία χρειάζεται σήμερα το δημόσιο σύστημα υγείας για να προστατέψουμε τη ζωή του λαού μας, τη ζωή και την υγεία των παιδιών μας.